Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών μέσω του ΕΣΠΑ που κινδυνεύει, έκανε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ο πρόεδρος του νομικού προσώπου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, Λεωνίδας Παπάς, επισημένοντας τον κίνδυνο διακοπής του και τις συνέπειες που θα επιφέρει στους καβαλιώτες. Στα προημερησία διατάξεως θέματα, ο Θόδωρος Καλιωτζής έθεσε το θέμα της λειτουργίας των λασπόλουτρων, ενώ ζήτησε ενημέρωση για το ασανσέρ της Παναγίας και συγκεκριμένα ρώτησε αν το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Το θέμα μάλιστα των λασπόλουτρων ξεσήκωσε μεγάλο καυγά ανάμεσα στον κύριο Καλιωτζή και τον κύριο Σιμιτζή με χαρακτηρισμούς απείρου κάλους. Αρχικά ο Δήμαρχος ρώτησε τον κύριο Καλιωτζή αν συμφωνεί με την επιλογή τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης να καταβάλουν τις εισφορές τους για τους εαυτούς τους και να μην πληρώνουν τις εισφορές των εργαζομένων και στη συνέχεια τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν ο κύριος Καλιωτζής χαρακτήρισε τον Δήμαρχο ανειλικρινής, συκοφάντη και εκτεθειμένο. Ο κύριος Σιμιτζής του αντιγύρισε ότι είναι ο μεγαλύτερος υπόδικος της περιφέρειας και το γαϊτανάκι των φιλοφρονήσεων ολοκληρώθηκε με τις κατηγορίες «είσαι βρωμιάρης» από την πλευρά του κυρίου Καλιωτζή και «είσαι οχετός» από την πλευρά του κυρίου Σιμιτζή. Κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό που η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Άννα Σπανδώνη, έκλεισε τα μικρόφωνα. Τελειώνει κανονικά το 2013, υπάρχει βέβαια και το νήσι 2. Αλλά με τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δηλαδή αυτά που χρηματοδοτούν τα κοινωνικά προγράμματα της χώρας μας, αυτά θα ξεκινήσουν κατευθείαν από το 2014. Συμβαίνει λοιπόν το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις που δίνονται στις οικογένειες και ιδίως στις μητέρες που έχουν μικρά παιδιά, προκειμένου να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, είτε είναι αυτοί δημοτικοί είτε είναι ιδιωτικοί. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα της δωρεάν στην ουσία παραμονής φιλοξενίας, ας το πούμε έτσι, των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, δυστυχώς χρηματοδοτείται μόνο μέχρι αυτή την παρούσα, ας το πούμε έτσι, σχολική περίοδο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2013. Δεν έχει προβλεφθεί τρόπος χρηματοδότησης για την επόμενη σχολική χρονιά, 2013-2014. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμιά ανησυχία για την μεθεπόμενη χρονιά, δηλαδή 2014-2015, δεδομένου ότι στο καινούριο ΕΣΠΑ πάρα πολλά χρήματα θα είναι για τα κοινωνικά προγράμματα. Υπολογίζεται ότι για τη χώρα μας τα ποσά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια. Γνωρίζετε καλά ότι τα δύο τελευταία χρόνια εφαρμόζεται το πρόγραμμα της κοινωνικής εναρμόνισης, δηλαδή το δωρεάν τροφείο για τους γονείς βρεφών και νηπίων που εντάσσονται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή εξαιρούνται οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό το πρόγραμμα παίρνει ότι δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες συνδημοτών μας να φέρουν τα παιδιά τους δωρεάν σε άριστο περιβάλλον στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς να έχουν κάποια επιβάρυνση. Του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν να βρουν και θέσεις εργασίας, ιδίως για οικογένειες που δεν έχουν κάποιον να κρατήσει το παιδί. Πέραν αυτών, αυτό το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών δίνει και μια σημαντική βοήθεια οικονομική στο νομικό πρόσωπο, η οποία μαζί με το βοήθεια στο σπίτι φέτος ήταν της τάξης περίπου των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, εάν δεν υλοποιηθεί, αν σταματήσει να υλοποιείται, θα πάμε σε καταστάσεις δυσάρεστες. Δηλαδή, φέτος είχαμε 600 περίπου δικαιούχους του προγράμματος και συνολικά φιλοξενούμε περίπου 800 βρέφη και νήπια. Αν αυτό το πρόγραμμα σταματήσει να υλοποιείται, θα αναγκαστούμε να μην πάρουμε τέτοιο αριθμό βρεφών και νηπίων. Ενδεχομένως, να είμαστε στη δυσάρεστη θέση να μην λειτουργήσουμε και κάποια τμήματα.